μέρος του κόσμου που συμμετείχε σήμερα στο συλλαλητήριο για το νοσοκομείο στην Ιερά Πέτρα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Υγεία είναι αγαπητό και δεν θα το στερήσετε ποτέ από το λαό. Ένα πράγμα μόνο. Ζητούμε το νοσοκομείο μας και τη βιώσιμότητά του. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όχι μόνο τους γεραπετρίτες αλλά και τους διανιώτες και τους θειακούς οι οποίοι σήμερα είστε δίπλα μας στον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Κατά χιλιάδες οι πολίτες της Ιερά Πέτρας, παγώνοντας οποιαδήποτε άλλη εργασία, αφού έκλεισαν καταστήματα και υπηρεσίες, έδωσαν το παρόν σε μια διαμαρτυρία που είχε απρόσμενη συμμετοχή, παλμό και ξεκάθαρα μηνύματα προς την πολιτεία. Το νοσοκομείο μεθοδικά υποβαθμίζεται με ύπουλο τρόπο εδώ και χρόνια και τώρα ετοιμάζουν το κλείσιμό του, την αλλαγή της αποστολής του σε φιλοξενία χρονίως πασχόντων. Δεν θα το δεχτούμε ποτέ. Κλεισμένη εντελώς η Ιερά Πέτρα, δεν λειτουργεί τίποτα από τη στιγμή. Και σε αυτόν τον αγώνα, όπως σας είπα, συμπαρίσταται και άλλη νοσοκομεία. Θέλουμε λοιπόν άμεσα από την κυβέρνηση να σταθεί δίπλα μας και να υποστηρίξει. Θα προστατεύσουμε με όποιο τρόπο χρειαστεί το νοσοκομείο μας και δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η υποβάθμιση που βάζει σε κίνδυνο τις ζωές μας, ανέφεραν μεταξύ άλλων οι συγκεντρωμένοι. Παίρνει χαρακτήρα λαϊκού ξεσηκωμού. Δεν είναι μια απλή διαμαρτυρία. Είναι όλη η πόλη στο πόδι. Και γι' αυτό είναι μια πρώτη νίκη για το λαό της Ιερά Πέτρας. Είμαστε δίπλα στην Ιερά Πέτρα. Είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη που αγωνίζεται για το δικαίωμα στη ζωή με αξιοπρέπεια. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ξεκίνησε στις 11 το πρωί στην κεντρική πλατεία, την πλατεία Ηρώων. Και από εκεί ξεκίνησε πολυπληθής πορεία προς το νοσοκομείο. Οι πολίτες πιασμένοι χέρι-χέρι σε σχηματισμό αλυσίδας κύκλωσαν το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας στέλνοντας μήνυμα ενότητας και δηλώνοντας ξεκάθαρα τη θέση τους ότι δεν θα δεχτούν καμία προσπάθεια υποβάθμισης του. Στην πόρτα του νοσοκομείου, αλυσοδεμένες γυναίκες έστερναν ένα καθηλωτικό μήνυμα για το ποιες είναι οι προθέσεις του εν ώψη της περαιτέρω υποβάθμισης του νοσοκομείου της πόλης τους. Είναι συμβολική διαμαρτυρία. Αυτό το νοσοκομείο δεν θα μας το πάρουν. Δεν θα μας το πάρουν. Είναι το δικαίωμα, το δικαίωμα όλων μας. Το μήνυμα το στέλνει όλος αυτός ο λαός σήμερα που βρίσκεται εδώ για να διαδανώσει και να ακουστεί μέχρι την Αθήνα και εκεί που πρέπει ότι αυτό το το νοσοκομείο μας βάλεται από παντού, ανέφεραν συγκεντρωμένοι, που θα συνεχίσουν όπως είπαν το δίκαιο αγώνα τους για να προστατεύσουν ένα νοσοκομείο το οποίο μετά από μια σειρά δημόσιες υπηρεσίες που έφυγαν από την περιοχή και πήγαν στον Άγιο Νικόλαο, φοβούνται ότι και αυτό το οδηγούν σε λουκέτο. Η λέξη δεν κλείνει το νοσοκομείο, δεν μας ικανοποιεί. Γιατί το να είναι ανοιχτό το νοσοκομείο, αλλά να μην λειτουργεί, δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Δεν είναι δυνατόν να εκυπαρούμε! Έχουν υποχρέωση να σταθούν δίπλα μας! Υγειονομικοί, μαζί με φορείς και πολίτες, εξέφρασαν έντονα τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση του νοσοκομείου και την υποστελέχωση που έχει οδηγήσει σε σειρά παρετήσεων γιατρών, με το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ του Νομού Λεσιθίου να μιλούν για πολιτικές που καταργούν, μετατρέποντας το νοσοκομείο σε ίδρυμα χρονίως πασχόντων. Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι. Σήμερα πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη, μεγαλειοδέστερη συγκέντρωση λαός στην Ιερά Πέτρα που έγινε ποτέ. Οι συμμετέχοντες στην πρωτοφανή σε πλήθος και παλμό διαμαρτυρία επισήμαναν ότι αυτή ήταν μόνο η αρχή των αντιδράσεών τους, αν δεν αλλάξει πολιτική το Υπουργείο και αν άμεσα το νοσοκομείο δεν στελεχωθεί ανάλογα με τις ανάγκες του.